Είμαστε με την υπεύθυνη του Κεθέα Μυτιλίνης Αθηνά Παραστρατίδου και θα κάνουμε σήμερα αναφορά στη μαριχουάνα. Τι είναι η μαριχουάνα και πώς τη βρίσκει κάποιος? Καταρχάς, η μαριχουάνα, ο περισσότερος κόσμος θα την έχει ακουστά ως χόρτο ή ως μπάφο, συνήθως έτσι ακούγεται. Καταρχάς, να πούμε, η μαριχουάνα είναι, αποτελείται από ξεραμένα άνθη, φύλλα και σπόρους από το φυτό της κάνναβης. Ο περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι επειδή η μαριχουάνα είναι φυτό, ότι δεν βλάπτει. Αυτό βέβαια είναι ένας μύθος, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί τα εκατοτάδες χημικά στοιχεία που περιέχει η ουσία αυτή μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλο. Να πούμε κιόλας ότι σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια, σήμερα η μαριχουάνα έχει ισχυρότερη δράση. Και αυτό γιατί? Γιατί οι τεχνικές ανάπτυξης και η επιλεκτική χρήση των σπόρων έχουν παράγει ένα πιο δυνατό ναρκωτικό, που αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα να προκαλεί σοβαρές βλάβες στον οργανισμό. Πώς επιδράει η μαριχουάνα στον εγκέφαλο και το σώμα? Καταρχάς, να πούμε, όπως όλες οι ουσίες, έτσι και η μαριχουάνα επιδρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα του εγκεφάλου και αλλάζει την αντίληψη, τη στάση και τη συμπεριφορά του ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, η μαριχουάνα επιδρά σε εκείνα τα τμήματα του εγκεφάλου που ελέγχουν τον συντονισμό των κινήσεων, τη μνήμη, την ευχαρίστηση και την κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο εγκέφαλος αναπτύσσεται και μεγαλώνει έως τα 20 χρόνια. Έτσι λοιπόν, η χρήση της μαριχουάνας κατά τη διάρκεια της εφηβείας μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Πάμε να δούμε λίγο τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις που έχει η χρήση της μαριχουάνας. Καταρχάς, έχει απώλεια συντονισμού, υπάρχουν πιο αργές αντιδράσεις, αλλοιωμένη αίσθηση του χρόνου, αίσθηση χαλάρωσης, αλλά μπορεί να προκαλέσει και άγχος, φόβους, φοβίες, παρανοϊκές ιδέες και βέβαια κρίσεις πανικού αν ληφθούν υψηλές δόσεις. Μπορεί να προκαλέσει την αύξηση της πείνας και την αύξηση του καρδιακού ρυθμού. Όσον αφορά για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, έχουμε σοβαρά προβλήματα αναπνευστικά, σοβαρές παθήσεις των πνευμόνων, σοβαρές βλάβες στη μνήμη και βέβαια δυσκολία στην κατάκτηση νέων δεξιοτήτων. Μπορεί να εξαρτηθεί κάποιος από τη μαριχουάνα? Σαφώς και μπορεί, όπως γνωρίζουμε με την πάροδο του χρόνου, όπως όλες οι ουσίες, έτσι και η μαριχουάνα, αναπτύσσει στον οργανισμό μία ανοχή, δηλαδή συνηθίζει ο οργανισμός την ουσία αυτή. Έτσι λοιπόν το άτομο, αν δεν λάβει την ουσία, θα νιώθει άσχημα. Μπορεί να κάνει κάποιος συστηματική χρήση της ουσίας αυτής, έστω και μόνο για να νιώθει φυσιολογικά. Ακόμα και όταν μέσα στην καθημερινότητά του δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε διάφορους τομείς της ζωής του, όπως είναι η εργασία, το σχολείο, οι φίλοι, η οικογένεια, στον οικονομικό τομέα. Αυτό είναι εξάρτηση. Αυτό είναι εθισμός. Άλλωστε, η ουσία αυτή, και όπως όλες οι ουσίες, έτσι, καλύπτει το πρόβλημα για ένα χρονικό διάστημα. Όταν υποχωρούν τα συμπτώματα της ουσίας, το πρόβλημα ή μια προβληματική κατάσταση επανέρχεται με εντονότερη ένταση, που αυτό μπορεί να οδηγήσει το άτομο σε άλλου είδους χρήση ουσιών, ώστε να καλύψει το πρόβλημα και το άσχημο συναίσθημα που έχει. Άλλη σοβαρή επίπτωση που μπορεί να έχει η μαριχουάνα, η ουσία αυτή, η έρευνα έχει δείξει ότι η κάναβη είναι η μόνη ουσία μέχρι τώρα που έχει ισχυρή σύνδεση μεταξύ της χρήσης της ουσίας και της ανάπτυξης της σχιζοφρένειας. Πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζει ο κόσμος, γιατί εμείς έχουμε πολλά περιστατικά καθημερινά που έρχονται με αυτό το θέμα. Δουλεύουμε με τη συνοσιρότητα στην ουσία. Παράλληλη χρήση ουσίας και συνύπαρξη κάποιου είδους διαταραχής, ψυχικής διαταραχής.